κύριε Ιωαννίδη, γιατί πραγματικά το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος σε όλες τις πορείες του πάμε είναι πειθαρχημένο μέχρι εκεί που δεν πάει, έτσι. Δεν έχει ανοίξει ρουθούν οι πορείες. Εμείς έχουμε την αντίληψη ότι ο αγώνας πρέπει να είναι περιφρονημένος και οργανωμένος. Και γι' αυτό το λόγο, εδώ και τουλάχιστον 15 χρόνια, έχουμε στοχοποιηθεί, αν θέλετε, και από το ΣΥΡΙΖΑ του 3%. Από το ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή, ο οποίος φλέρταρε με τον Δεκέμβρη του 2008 με το κάψιμο της Αθήνας. Όπως επίσης έχουμε στοχοποιηθεί και από τους ακροδεξιούς, που το 2011, όταν κάναμε κινητοποιήσεις στη Βουλή, κάνανε επίθεση, προβοκάτορες, που και αυτοί πετάγανε μολότοφ, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένα σύντροφός μας, ένα μέλος του Συνδικάτου Οικοδόμων Αθήνας. Mm-hmm. Από αυτή την άποψη, λοιπόν, εννοείται ότι καταδικάζουμε και τη δήλωση του κ. Κυρίτση, αλλά πρέπει να σταματήσει και η υποκρισία. Από ποια σκοπιά το λέω? Γιατί είναι υποκρισία να συζητάμε για τη βία όταν υπάρχουν αυτή τη στιγμή άνθρωποι οι οποίοι ακόμα ψάχνουν για φαΐ στα σκουπίδια. Αυτό είναι η μεγαλύτερη βία. Η μεγαλύτερη βία ακόμα περισσότερο είναι να ρωτάει το παιδί τον πατέρα του και τη μητέρα του αν μπορούμε να πάμε μια βόλτα το Σαββατοκύριακο και να πούνε και να λένε δεν μπορώ. Αυτή είναι πολύ μεγάλη βία. Από αυτή τη σκοπιά, λοιπόν. Από την τοποθέτησή σας, νομίζω ότι αυτό το οποίο συζητάμε γενικότερα από μόνο του είναι προβληματικό. Συζητάμε αν οι μολότοφ σκοτώνουν ή δεν σκοτώνουν. Έχουμε ανοίξει μια γενική συζήτηση στη δημόσια σφαίρα για το αν οι μολότοφ είναι καλές ή όχι. Πουθενά στον κόσμο δεν συμβαίνει αυτό, έτσι. Δηλαδή, συζητάμε τώρα τι, αν τελικώς οι μολότοφ. Τι. Πουθενά στον κόσμο κάθε Σάββατο ξημερώματα δεν καίνε μια ολόκληρη περιοχή όπως είναι τα Εξάρχεια. Πουθενά δεν γίνεται αυτό. Ούτε στη Βενεζουέλα. Από το δελτίο που παρακολουθούμε. Συγγνώμη για τη διακοπή, κύριε. Ναι. Αυτό που λέτε είναι σωστό και καλό είναι να τοποθετήσουμε την, ας πούμε, προεκλογική ατζέντα στη βάση της. Και νομίζω ότι η βάση της δεν είναι ένα γενικό λόγο ναι ή όχι στη βία. Η βάση της είναι να συζητήσουμε για τα προβλήματα του απλού κόσμου και για τις προοπτικές που υπάρχουν σήμερα να επιληθούν και με ποιο τρόπο θα επιληθούν. Ναι, ναι. Κύριε Ιωαννίδη, ποια θα είναι η στάση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος σήμερα στη διαδικασία για συνταγματική αναθεώρηση? Κοιτάξτε, έχουμε καταθέσει προτάσεις. Κάποιες από αυτές κατά βάση απορρίφθηκαν και από την κυβερνητική πλειοψηφία και έχουμε τοποθετηθεί συγκεκριμένα σε μια σειρά και θετικά ζητήματα. Θυμήστε μας να ξεχωρίσουμε, να ξεχωρίσουμε καταρχήν το ζήτημα περί ευθύνης υπουργού. Συμφωνείτε? Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας συμφώνησε γιατί θεωρούμε ότι μπορεί να γίνει ένα βήμα στην προώθηση του βασικού αιτήματος όμως το οποίο ούτε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ φέρνει. Να υπάρχει πλήρης διαχωρισμός. Δηλαδή, να το πω πολύ απλά, αυτή τη στιγμή η κυβερνητική πλειοψηφία, ακόμα και με την πρόταση που γίνεται της αναθεώρησης και από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και από τη Νέα Δημοκρατία, έχει τη δυνατότητα να ανακαλεί την απόφαση και τελικά ο υφυπουργός, τέλος πάντων, μέλη των κυβερνήσεων να εξαιρούνται από αυτή τη διαδικασία. Εμείς λέμε ότι τελικά πρέπει ο υπουργός να αντιμετωπίζεται όπως κάθε Έλληνας πολίτης. Να το πούμε πολύ απλά. Μα να μην εξαιρείται καθόλου. Είναι πολύ απλό και αυτό τελικά δεν γίνεται ακόμα. Δεν γίνεται ακόμα. Μιλάμε για το άρθρο 86.